Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο εάν το πρωί όσα λεχθήκαν από του βήματος της Βουλής από τον κύριο Μπλούχο δεν ήταν πραγματικά απολύτως προσβλητικά για τον ιατρικό κόσμο. Και θα ήθελα από τον κύριο Υπουργό, που φαντάζομαι ότι θα μιλήσει σήμερα γιατί δεν τον ακούσαμε, να μας πει εάν συμφωνεί με την παρακάτω φράση. Σας το θυμίζω, κύριε Υπουργέ. Είπε ο κύριος Μπλούχος, ο προσοκρατικός φιλόσοφος Δημόκριτος είχε σημειώσει εμφατικά ότι υπάρχουν δύο είδη γνώσης, κύριε Ξανθέ, απευθυνόμενος στον κύριο Ξανθό, τον πρώην Υπουργό. Η μία η γνήσια και η άλλη η νόθα, η σκοτεινή. Προφανώς εσείς, κυρίες και κύριοι της Μίζωνος αλλά και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης, δεν την γλιτώσατε, κύριε συνάδελφοι, επιλέξατε το δρόμο της δεύτερης, της νόθας και της σκοτεινής. Δεν θέλετε μάλλον να αναγνωρίσετε το πραγματικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, εδώ έχει σημασία, δεν είναι ο χώρος του ΕΣΥ πεδίο ευκαιριακής δράσης όπως εσείς θεωρείτε, για να εξαντλήσετε με όρους κοινωνικής απασχόλησης, με ανειδίκευτο ή άλλο προσωπικό. Πού τα είδατε αυτά? Και ρωτώ, οι επίκουροι απασχολούμενοι είναι ανειδίκευτο προσωπικό? Είναι ύβρις προς τον ιατρικό κόσμο αυτό που εξεστόμησε ο κύριος συνάδελφος? Αυτό ακριβώς είπε, υπάρχει στα πρακτικά σας, το διάβασα. Και αντί λοιπόν να υποκλίνεστε στο μεγαλείο των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, τι κάνετε? Τους εκδικείστε και σηματοδοτείτε την στάση σας με την εκδικητική απόλυση του κυρίου Καταραχιά. Σας ρώτησε και πριν ο συνάδελφος από το ΚΚΕ. Κύριε Υπουργέ, επιμένετε? Είναι δε αλήθεια ότι σήμερα στα δικαστήρια ήταν απ' έξω ο Υπουργός Υγείας από την αίθουσα? Και τι σηματοδοτεί αυτό? Τι σηματοδοτεί αυτό? Υπήρξε, ήταν αντίδικος? Αυτό δεν είναι λοιπόν εκδικητική στάση? Τι άλλο είναι? Τι άλλο είναι? Τα χειροκροτήματα τελικά τι ήταν, για τις τηλεοράσεις? Ήταν μια ακόμα υποκρισία? Μια ακόμα επικοινωνιακή φιέστα από αυτές που μας έχετε φλωμώσει? Ουσία, κύριε Υπουργέ, ουσία και δεσμεύσεις. Πόσους θέλετε να φτάσουν πλέον οι ασθενείς, τα κρούσματα, οι απώλειες?